Νοέμβριο του 2020. Βιβλικές ήταν οι καταστροφές σε τουριστικές περιοχές και χωριά του Δήμου Χερσονήσου που βρέθηκαν στο έλεος των ακραίων καιρικών φαινομένων, με τις ζημιές να είναι τεράστιες σε σπίτια, καταστήματα, υποδομές και όχι μόνο. 4 χρόνια μετά, περιοχές όπως η Ανάληψη, τα Μάλια, η Σταλίδα, οι Γούδες και οι Γούρνες παραμένουν αθωράκιστες, ενώ σήμερα έπεσαν υπογραφές για την ανάθεση μελετών, οριοθέτησης και διευθέτησης 3 ρεμάτων και συγκεκριμένα των Γουρνών, Κουτουλουφαρίου και Μαλίων. Την προγραμματική σύμβαση προϋπολογισμού 6,5 εκατομμυρίων ευρώ συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης και ο Δήμαρχος Χερσονήσου. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να βρισκόμαστε σήμερα εδώ για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης, ώστε να οριοθετηθούν και τα ρέματα Γουρνών, Κουτουλουφάρι και Μάλια. Ευχόμαστε και ευελπιστούμε να τρέξουν γρήγορα οι διαγωνιστικές διαδικασίες, να παραλάβουμε τις μελέτες ώστε να βρεθούν τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να θωρακίσουμε τις συγκεκριμένες περιοχές. Γνωρίζετε ότι κατά αντί του ΒΟΑΚ η ευρύτερη περιοχή έχει τεράστιο κίνδυνο, μεγάλο φόβο. Εξελίσσονται νέα έργα στο ΒΟΑΚ στην περιοχή μας και ως εκ τούτου αυτές οι μελέτες καλούνται να θωρακίσουν την περιοχή την ευρύτερη. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Περιφερειάρχη, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη. Και όλα αυτά συμβαίνουν με αρκετές καθυστερήσεις χρόνων, με τους δημότες να νιώθουν ανυπεράσπιστοι απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Εν τω μεταξύ, στην τελική ευθεία βρίσκονται οι μελέτες διευθέτησης 2 ρεμάτων στον Δήμο Χερσονήσου. Πρόκειται για το ρέμα Γουρνών, που ξεκινά από τον Κόμβο και καταλήγει στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών, ενώ το δεύτερο ρέμα ξεκινά από τον ανισόπεδο Κόμβο Καστελίου και καταλήγει στην παραλία του Ανισαρά, με τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων να εξετάζονται προσεχώς από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης. Είμαστε στην, θα πω, ευχάριστη θέση να μελετούμε τα περιβαλλοντικά των 2 ρεμάτων. Περιμένουμε τα άλλα 2 και δεν είναι μόνο αυτά. Η κατασκευή του ΒΟΑΚ ως συνολικό έργο προφανώς αλλάζει τη ροή των πλημμυρικών νερών. Οι μελέτες αυτές είχαν ξεκινήσει από παλαιότερα, επισπεύστηκαν όμως μετά τις καταστροφές που είχαν γίνει το 2020. Είχαν γίνει αρκετές συζητήσεις για την οριοθέτηση και διευθέτησή τους. Τώρα έχουν γίνει όριμα, ούτως ώστε να έχουμε έγκριση περιβαλλοντικών όρων, να γίνει και η οριστική έγκριση των μελετών και να μπορέσουν αυτά να χρηματοδοτηθούν για ένταξη των έργων.